μιλήσει. Εγώ δεν θέλω να πουλάω πράγματα που δεν ισχύουν. Απλώς την βρήκαμε την κυρία Τρέμη, Κομψοτάτη. Πολύ καιρό είχαμε. Νομίζω συνεργάζεται με ένα site. Έξω από έδρα εταιρείας με site. Ναι, από όμιλο εταιρείας. Και πολύ ευγενικά. Και απέφυγε, λίγο σοκαρίστηκε βέβαια. Ναι. Ωραία, πάμε να το δούμε. Ευγενικά έτερψε η μαντούρα του και δείτε τι έγινε. Πάμε να το δούμε. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, ενοχληθήκατε με τα όσα δήλωσε ο κύριος Μητρούς? Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, δεν θα απαντήσω. Ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, κυρία η Όλγα Τρέμη, ευγενέστατη, φάνηκε εντυπωσιασμένη με το πώς δημοσιογράφος. Όλγα μου, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή, όπως καταλαβαίνεις τι να κάνουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Να σπέρνουμε εκεί που δεν μας φυτρώνουν. Το έχεις κάνει και εσύ. Αναμενόμενο, βέβαια. Και να σου πω και κάτι, το ξέρεις καλύτερα. Θα ήταν σε μένα να μιλήσει. Το ξέρεις καλύτερα από τον καθένα, γιατί τόσα χρόνια και διαβάζεις πράγματα για σένα και ακούγονται. Το να μην απαντάς και να μην ρίχνεις λάδι στη φωτιά, ίσως είναι ο καλύτερος τρόπος να διαχειριστείς μια κατάσταση η οποία σε φέρνει σε αμηχανία και να μην θες να συνεχίσεις το θέμα. Να κάτσεις σκόνη. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, για να μην υπάρξει συνέχεια σε κάτι, το να μην μιλάς και να μην το τροφοδοτήσεις είναι καλύτερη λύση. Το ξέρεις καλύτερα. Πάρα πολύ ωραία.